Αλλά πριν θα συναντήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Σταμάτη Ζησίμου. Είχαμε σήμερα κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Είχε επισκεφθεί θυμοτυπικά το Υπουργείο Ανάπτυξης με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Υπουργό. Και είχαμε κάποιες ανακοινώσεις αναφορικά με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό και τις τιμές των τροφίμων. Σταμάτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Οι δασικές πυρκαγιές πολλές έχουμε, αλλά το φωτιά όμως έχουν πάρει και οι τιμές των προϊόντων και πολύ περισσότερο των τροφίμων. Αυτές οι φωτιές εντός εισαγωγικών επιχειρητών κατασβέσει η κυβέρνηση, καθώς το πλήγμα ήταν ιδιαίτερο από ό,τι προέκυψε στις ευρωεκλογές. Σήμερα λοιπόν το πρωί επισκέφθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το σήμα για την περαιτέρω ένταση των ελέγχων και την εφαρμογή των υφισταμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη που είχε με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος ανέλαβε τα καθηκοντά την περασμένη Παρασκευή, συμφωνήθηκε να μην ληφθούν νέα μέτρα στο επόμενο διάστημα, αλλά να επεκταθεί η ισχύς των υφισταμένων. Η κυβέρνηση και ο κύριος, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Θεοδωρικάκος, εκτιμούν ότι τα μέτρα αυτά είναι αρκετά για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και σταδιακά για τη μείωση των τιμών, αρκεί να εφαρμοστούν σωστά. Την ορθή εφαρμογή των μέτρων αναλαμβάνει πριν ο κύριος Θεοδωρικάκος, και ο οποίος στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει σειρά συναντήσεων με τους φορείς της αγοράς, πρώτα με τις βιομηχανίες τροφίμων και στη συνέχεια με τα σούπερ μάρκετ, κατά τις οποίες θα ζητήσει ευθέως την μείωση των τιμών, ιδίως στα τρόφιμα. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε πολλά προϊόντα υπάρχει περιθώριο για τη μείωση των τιμών, αλλά και για τη μείωση του μεσοσταθμικού κέρδους που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, ως το τέλος του έτους παρατείνεται το μέτρο. Παρατείνεται το καλάθι του νοικοκυριού, καθώς η κυβέρνηση το κρίνει ως επιτυχημένη παρέμβαση. Παρατείνεται επίσης το μέτρο της μη αποκόμισης μεγαλύτερου μεικτού περιθωρίου κέρδους από αυτό που αποκόμιζαν οι επιχειρήσεις την 31η Δεκεμβρίου του 2021, το μέτρο το οποίο ελήφθηκε για να μην υπάρξει κοινά σχροκέρδη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, όπως επίσης ως το τέλος του χρόνου παρατείνει και το μέτρο το πλαφόν στο περιθώριο του βρεφικού γάλακτος πρώτης και δεύτερης ηλικίας, το οποίο έχει διαμορφωθεί στο 7%. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι τα μέτρα είναι αποτελεσματικά. Η ορθή εφαρμογή θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των τιμών. Επίσης, στο πλαίσιο των εντατικοποίησης των ελέγχων, την 1η Ιουλίου ενισχύεται η διπλησιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς με 30 άτομα, αλλά και ούτως ώστε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά για την αποτροπή φαινομένου αθέμητης κερδοφορίας ή εσχροκέρδειας, Τάκη. Μάλιστα. Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ θερμά.